Να έρθουμε κι εμείς, όχι μόνο νέοι κομμουνιστές, γενικά κάθε νέος άνθρωπος σε επαφή με αυτό το υλικό. Καταβλήθηκε μεγάλη προσπάθεια για να ψηφιοποιηθεί και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Εδώ πέρα, γενικά, υπάρχει ένα δωμάτιο που μπορείτε να βρείτε ψηφιοποιημένα πολλά έγγραφα και έντυπα. Εδώ η πρώτη προθήκη έχει. Είμαστε στην περίοδο της μεταπολίτευσης. Νόμιμος οδηγητής. Από το 1974 είναι το πρώτο φύλλο. Μετά είναι το φύλλο του πρώτου συνεδρίου και του πρώτου φεστιβάλ. Το 1975. Οι θέσεις σε μικρή προσουρίτσα. Τώρα εμείς τι λέμε. Δεν λέμε ότι θέλουμε να παρεμβαίνουμε στις εξελίξεις. Να μιλάμε με τους φίλους μας. Όχι μόνο με τους φίλους μας. Με κόσμο γενικά για τις εξελίξεις. Γιατί αυτές διαμορφώνουν τη συνείδηση. Αυτό προσπαθούσε να κάνει και ο διοικητής. Να θέσει, ας πούμε, τη γραμμή. Ζητήματα που απασχολούσε. Εδώ βλέπετε καλά το 1975. Είναι η πρώτη αποστολή του οδηγητή στην Κρήτη, στις ανατολικές βάσεις στην Κρήτη. Ή και με τον παράνομο. Τι σημαίνει παράνομος τύπος? Ότι αν είμαι έξω και με πιάσουν μελάνι και χαρτί, μπορώ να με στείλουν εξορία. Κι όμως και έντυπα βγαίνανε και τρικάκια βγαίνουν και κυκλοφορούσαν. Θέλω να πω, ενώ να το έχουμε αυτό στο μυαλό μας και για την αξία του οδηγητή σήμερα, πόσο αξιοποιείται και αν από εμάς. Σαν εργαλείο, σαν όπλο. Στη δεύτερη προθήκη, όπως είπαμε, έχουμε διάφορες πλευρές που απασχολούν την νεολαία. Ο πολιτισμός είναι μία από αυτές τις πλευρές. Το φεστιβάλ, από την αρχή, από το δεύτερο χρόνο νόμιμης κυκλοφορίας του οδηγητή, ξεκίνησε το 1975. Βλέπετε εκεί πέρα το δεύτερο φεστιβάλ. Έχουμε μέσα ανοιχτή, μάλλον, μία σελίδα που μιλάει ο Κατράκης. Γενικά, αν κάποιος θέλει να τρέξει σε στιγμές και πλευρές του φεστιβάλ της Κνίκη του οδηγητή, το κατεξοχήν έντυπο είναι ο οδηγητής της περιόδου. Κλάκο. Είχε γίνει ένα ατύχημα. Πέθαναν περίπου 5 με 6 νέοι, το 79. Όλες οι προσπάθειες που γίνονται, όταν λένε οι εργαζόμενοι με τις διεκδικήσεις του Στυλάρκο ότι έχουμε δώσει τη ζωή μας, έχουν δώσει πραγματικά τη ζωή τους εκεί πέρα. Εδώ δηλαδή θα δείτε και το όλοι ενωμένοι να το λέει ο Ράλης. Και εξαγγέλνουμε τις εξαγγελίες δικές του ότι εδώ το έθνος πρέπει να επιβιώσει και όλοι μαζί. Όλοι μαζί δηλαδή για πού, για να εξυπηρετήσει τι. Εμπνεόμαστε από ήρωες του λαϊκού μας και του δήματος, όπως ο Σύντροφος του Μπελογιάννη. Εδώ πέρα βλέπουμε σε αυτή την έκθεση εδώ πέρα είναι φύλλα τα οποία ήταν προς την ειδική του Σύντροφου Γιάννη Κουρίτσου που βραβεύτηκε το βραβείο Λένιν. Ή αφιέρωμαστε 100 χρόνια του θάνατου Καρλ Μάρξ. Ζητήματα τα οποία απασχολούν και απασχολούσαν πάντα και πρέπει να απασχολούν την προοδευτική νεολαία, το αποστατικό νεολαίστικο κίνημα. Το βασικό νομίζω είναι, είπατε και πριν και με τη συνδρόμηση του Κωνσταντίνα, πώς όλα αυτά τα ζητήματα δεν είναι κάτι ξεκομμένο, αλλά πώς τα εντάσσουμε στην καθημερινή μας δράση όλοι. Το πώς αξιοποιούμε τον οδηγητή στο ζήτημα, στη διαπάλη, στις σχολές μας, διάφορα κλπ. Καθένας το αξιοποιεί είτε στους μαθητές του, στους φίλους του, στον χώρο που εργάζεται, στον χώρο που σπουδάζει, γιατί είναι ζήτημα σήμερα να μπορέσει να φτάσει αυτά που δεν φτάνουν τα λοιπά. Και ο οδηγητής, το ξέρετε, καθημερινά και κάθε μήνα και σε κάθε τέκος βάζει ζητήματα που όντως προβληματίζουν την νεολαία και πρέπει να διαδοθούν ακόμα περισσότερο.